τον πιλότο στα αγγλικά νερά. Βρήκαν τα στοιχεία αυτά που δεν μπορούσαν να τα βρουν από τις πρώτες ημέρες και είναι λογικό. Τα εργαστήρια μίλησαν εκεί και όχι τόσο, ας πούμε, αν θέλεις, το κριτήριο των έμπειρων αστυνόμων. Έτσι, εκεί μίλησαν τα εργαστήρια και νωρίς, γιατί μέσα σε 40 μέρες είχαμε και την εξιχνίαση. Δεν το συναντάμε εύκολα αυτό. Και επειδή είχαμε λοιπόν τη σύλληψη του πιλότου, έκανα μια έκτακτη εκπομπή και είχα και τις συνομιλίες μαζί του μέσω μηνυμάτων, γιατί ενώ προσπαθούσα να τον δω από κοντά και είχα σκοπό να πάμε μαζί στο σπίτι, να ανέβουμε πάνω στη σοφίτα και να τον δω εκεί. Δηλαδή να μου μιλήσει εκεί στο χώρο που υποτίθεται πως είχαν μπει οι ληστές και σκότωσαν τη γυναίκα του. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, το απέφευγε σαν ο διάβολος σε λιβάνι, sorry για την ώρα, όχι για την ώρα. Και από εκεί και πέρα μιλάγαμε στα μηνύματα, αλλά είχα καταλάβει πολλά. Είχα νιώσει, ας πούμε, ότι κάτι έκρυβε. Πριν και μου είχε κάνει εντύπωση η Ελένη μου. Την είχα πάρει τηλέφωνο και της λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω εγώ. Όταν είχε παίξει δηλαδή την πρώτη τελευταία εκπομπή, αυτή που ήταν στον αποχαιρετισμό. Και της λέω, βρε Άγγελε, και πάρε με τη στέλνει μήνυμα, πάρε με τηλέφωνο, γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία όλους μας έχει ταράξει και όλους μας έχει στεναχωρήσει. Της λέω, τι γίνεται και έχεις καταλάβει τι γίνεται. Μου είπε κάτι γαλλικά μπερδεμένο, τίποτα δεν μου είπε, τίποτα συγκεκριμένο. Δεν ήθελε να μου πει με λίγα λόγια. Εσύ είχες καταλάβει ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα? Ελένη μου, τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω το ξέρολα, sorry, αλλά τον κάνουν άλλοι. Ίσως ήθελα μεθοδικά, σου είπα και πάλι, να καταλάβω πράγματα. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο που ξαφνικά τον βλέπεις μπροστά σου και που έχει πείσει ακόμη και τις αρχές ότι έχουν εισβάλει ληστές σπίτι του και σκότσαν τη γυναίκα του και το ίδιο βίωσε αυτό το μαρτύριο, να βγω εγώ και να πω, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι ο δράστης. Τον πήγαινα σιγά σιγά, με κατάλαβες τι λέω, και πάγωνα αν θέλεις και την εικόνα του, έβλεπα την έκφρασή του και είχα καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος που λέει ψέματα. Καταρχήν μιλούσε για τη γυναίκα του και δεν αναφερόταν ποτέ στο «η σύζυγός μου» ή το όνομά της, η Καρολάιν, τίποτα, ποτέ. Πώς δηλαδή το έλεγε γενικότερα, μιλάει. Δεν μιλάει και μετά και στα μηνύματα, στις επαφές που είχαμε, δεν μου έλεγε ποτέ η Καρολάιν, δεν μου έλεγε ποτέ η γυναίκα μου. Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Μέχρι που έγινε κάτι με έναν μάρτυρα και εκεί είδα και το άλλο του πρόσωπο. Εκεί, αν θέλεις, έπεσε και η μάσκα, έστω και μέσα από τα μηνύματα. Έτσι, εκεί κατάλαβα, ας πούμε, ότι στον εκνευρισμό του πάνω αλλάζει. Δηλαδή, αν κάτι δεν είναι με τα δικά του τα νερά, στο δικό του το δρόμο, έτσι όπως τον έχει στρώσει αυτός, εκεί αντιδρά. Είδα έντονα πράγματα, πολύ έντονα, γιατί αυτά τα μηνύματα που βγήκαν στον αέρα ήταν μερικά από αυτά που είχαμε ανταλλάξει. Μάλιστα. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα στο σήμερα. Και αναρωτιέμαι, πώς θα μας ξεκινήσεις αυτήν την Παρασκευή στις 11 και 4 που ξεκινάει το φως στο τούνελ? Θα ήθελα να τα πω τώρα όλα. Όλα όχι, αλλά δώσ' μας κάτι, βρε Αγγελικούλα μου. Τι να σε πω, τι να σου πω. Θα έχει καθόλου σχέση η τελευταία σου εκπομπή με την πρώτη τώρα, δηλαδή μετά από αυτούς τους τρεις μήνες? Κάτι θα έχει. Μην πω πολλά τώρα, για πολλούς λόγους. Εντάξει, αφήνω αυτό το κομμάτι. Για πάρα πολλούς λόγους. Πάμε σε άλλα κομμάτια. Όταν ξεκινάς μια ιστορία, συνήθως είναι από ανθρώπους που... από οικογένεια που οι ίδιοι ανησυχούν και ψάχνουν έναν δικό τους άνθρωπο, ή ασχολείσαι και με υποθέσεις οι οποίες σε σένα φτάνουν στα αυτιά σου και λες, μ' αρέσει αυτή η υπόθεση και θα ήθελα να βοηθήσω να προχωρήσει? Και αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει επαφή με τους συγγενείς. Γιατί αν έχεις να κάνεις με κάποιον αγνοούμενο, πρέπει να έχει δηλωθεί η εξαφάνισή του στις αρχές και να έχεις κοντά σου, έστω και σε ένα βίντεο, τους συγγενείς που να μιλάνε, να λένε κάποια πράγματα. Όταν γίνει η επικαιρότητα, εκεί την ακολουθώ κι εγώ, δίνοντας καινούργια στοιχεία, αλλά και πάλι υπάρχει μια επαφή, ας πούμε, με κάποιον συγγενή ή με τον εκπρόσωπό του, μπορεί να είναι ένας δικηγόρος. Από μόνοι μας ξαφνικά, έτσι δεν μπαίνουμε μέσα σε ένα τέτοιο τούνελ, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη και κάποιον, ας πούμε, συγγενών για να προχωρήσουμε. Ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο, πόσο βοηθητικός είναι, βρε Αγγελική? Και τελικά όλοι παρατηρούμε πράγματα. Ναι, είναι... Ξαφνιάζομαι κάθε φορά όταν βλέπω το πώς συμμετέχει ο κόσμος ή πώς εσύ ίδια λες ότι παίρνετε βοήθεια από τον κόσμο. Και λέω, μα παρατηρούμε τόσο πολύ. Δηλαδή, εμένα με ρωτούσανε, ξέρεις τι γίνεται στη δίπλα πολυκατοικία, στην παραδίπλα γειτονιά ή ξέρεις, στο δρόμο μου, τι γίνεται? Προσέχεις τους ανθρώπους όταν περπατάς έξω, τους προσέχεις? Υπάρχουν ανάμεσα στους τηλεθεατές πάρα πολλοί φίλοι του τούνελ
που θα έλεγα ούτε λίγο το πολύ ότι είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Λειτουργούν, ας πούμε, σαν ιδιωτικοί αστυνομικοί. Παρατηρούν και ανθρώπους, αλλά να σου πω ότι σε μια υπόθεση μυστηρίου δεν περιμένεις τόσο μόνο το μάρτυρα που θα έχει παρατηρήσει κάτι. Κάνεις την έρευνα και πας και στους τελευταίους μάρτυρες. Καταλαβαίνεις, κάνεις και εσύ τη βαθιά έρευνα. Δεν περιμένεις μόνο αυτόν που θα έχει στηριχθεί στην παρατηρητικότητά του, κάνεις και εσύ πράγματα. Βρίσκεις τελευταίους μάρτυρες που συνήθως ξέρουν περισσότερα από όσα λένε. Περιμένεις από τον χώρο, το στενό χώρο ενός θύματος, να αντλήσεις την πληροφόρηση, να βρεις κάτι σημαντικό που μπορεί να μην το έχουν πει στις αρχές, αλλά σε σένα να το εμπιστευθούν, γιατί σε εμπιστεύονται, επειδή καλύπτεις την πηγή. Δηλαδή, έχω μάθει να μπαίνω μπροστά, μόνο και μόνο για να καλύψω έναν μάρτυρα και να τον αφήσω στην ανωνυμία του, αν αυτό το επιθυμεί ή αν υπάρχει λόγος να το κάνει. Σοβαρός. Εννοείς ότι ένας μάρτυρας μπορεί και να φοβάται να μπει πιο έτσι, να μπει μπροστά και να μιλήσει, να αποκαλύψει ό,τι γνωρίζει ή ό,τι έχει δει. Υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος και μπαίνω εγώ στην θέση του, πηγαίνω εγώ και καταθέτω για αυτόν και αρκεί να ξέρω ότι είναι ένας σοβαρός μάρτυρας που μου έχει δώσει ένα ντοκουμέντο, ένα στοιχείο. Πώς καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν θα κάνεις λάθος? Κοίταξε, υπάρχουν και στοιχεία σε μια υπόθεση που δεν τα δίνω στο φως. Τα ξέρω εγώ για μένα ή τα ξέρουμε εμείς για μας, οι συνεργάτες μου. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εύκολα μπορώ να καταλάβω από έναν μάρτυρα που θα έρθει σε επαφή μαζί μας ή θα τον βρω, εάν μου λέει αλήθεια ή όχι, γιατί ξέρω κάποια στοιχεία, σου λέω, τα οποία τα κρατάω και εκεί κάνω τη σύγκριση, βλέπω και αν νιώθω, αν καταλαβαίνω από την έρευνα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πιο βαθιά στην ιστορία και την ξέρει, θα επιμείνω. Θα πάω πιο πολύ. Θα γίνω η σκιά του, που λέμε. Συνέχεια από πίσω του, μέχρι να αντλήσω αυτό που πιθανότατα ξέρει και δεν το λέει. Έχεις πετύχει άνθρωπο που να έχει τον δικό σου ζήλο, σε άντρα ή γυναίκα, σε κάποια ιστορία από τις τόσες που έχεις κάνει τόσα χρόνια, που ρε παιδί μου να είναι λίγο αυτό που λέμε, να είναι λίγο πουαρό. Δηλαδή να έχει μέσα το ότι όχι μόνο έχω προσέξει αυτά που γίνονται, αλλά πιστεύω ότι μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση να το ψάξετε. Ναι, είναι. Υπάρχουν άτομα. Αλήθεια. Υπάρχουν άτομα και στο φιλικό περιβάλλον αγνοωμένων και θυμάτων, αλλά και γενικότερα υπάρχουν πολλοί φίλοι που νιώθουν, σου στέλνουν μηνύματα, σε κατευθύνουν. Αλλά εδώ θέλει και μία προσοχή, γιατί υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή, ναι, μεν οι φίλοι έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό και θέλουν να βοηθήσουν, να σε πάνε πιο μακριά με την όποια πληροφόρηση ή παρατηρητικότητα που έχουν ή τη γνώση που μπορεί. Εσύ όμως πρέπει να είσαι προσεκτική. Πρέπει να φιλτράρεις. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να γίνουν λάθη. Mm-hmm. Και ειδικά, ας πούμε, στον κυβερνοχώρο, εκεί που είναι λίγο ανεξέλεγκτα τα πράγματα, μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Άρα όλα θέλουν το φίλτρο τους, θέλουν τον έλεγχό τους, μια διακριτικότητα. Αγγελική, δεν ξέρω αν μου φαίνεται εμένα, αλλά έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο διάστημα ακούμε για πολύ άσχημα πράγματα, εγκλήματα, ναι, φόνους, ναι, βιασμούς, πολύ σκληρές καταστάσεις. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση σαν να ξαφνικά, όχι ότι πρώτα δεν συνέβαιναν, αλλά σαν να έχουν γίνει πολλά μαζί και μάλιστα άγρια πράγματα. Συμφωνώ. Πώς το αντιλαμβάνεις εσύ αυτό, πώς το βλέπεις και πώς το εξηγείς? Κοίταξε, ξαφνικά δεν ξυπνάει ένας άνθρωπος το πρωί και λέει ότι εγώ σήμερα θα σκοτώσω ή θα ληστέψω ή θα κάνω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι υποβόσκουν πράγματα, υποβόσκουν προβλήματα και μετά με την πίεση, με τον κορονοϊό που ήταν κλεισμένος ο κόσμος μέσα, με την οικονομική κρίση που υπήρχε πιο πριν, γενικά με την πίεση αυτή, ξέρεις, το πρώτο ερέθισμα βγάζει και το πρόβλημα στην επιφάνεια. Γίνεται η έκρηξη. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά και στις γυναίκες που έχουμε αυτές τις γυναικοκτονίες πολλές τελευταία, πρέπει να σημάνουμε το συναγερμό. Δηλαδή θα πρέπει όταν βλέπουν και κάτι έτσι ιδιαίτερο σε μια συμπεριφορά, γιατί δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα, αν κάνει κάτι θα το παραλάβει. Πολλές πιστεύουν ότι τον αγαπάω, με αγαπάει, θα αλλάξει. Όχι, άμα σου δώσει τα πρώτα σημάδια να αντιδράσεις, να ζητήσει βοήθεια. Και αν δεν τη δώσει το φιλικό σου περιβάλλον την βοήθεια ή το οικογενειακό σου, υπάρχουν οι χώροι για κακοποιημένες γυναίκες. Υπάρχουν οι ειδικοί σύμβουλοι. Μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα κάπου και να σώσει τη ζωή της και της οικογένειάς την ισορροπία. Να φοβάται να τόσο πολύ, ακόμα και να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει, να φοβάται το μετά, το τι θα γίνει. Ναι, μπορεί να, σίγουρα υπάρχει ο φόβος, αλλά πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη. Γιατί όλοι έχουμε μέσα μας μια πηγή έτσι, από την οποία αντλούμε τη δύναμη, τη θέληση για κάτι. Να βρούμε δύναμη, να σταθούμε στα πόδια μας και να αντιδράσουμε. Πρέπει. Δεν πρέπει. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, τα ίδια να έχουμε παιδιά. Από όλες αυτές τις ιστορίες που έχεις ζήσει από πολύ κοντά, δεν ξέρω αν τις θυμάσαι και όλες, έχεις γράψει και αρκετά και σε βιβλία.
Υπάρχουν κάποιες δύο-τρεις ιστορίες που θεωρείς ότι εσένα σε... Έχουν τελειώσει πια, έτσι, έχουν ολοκληρώσει, αλλά εσένα σε ιντρίγκαραν περισσότερο από άλλες, γιατί δεν ξέρω, γιατί είχαν δύσκολο, φτάσατε δύσκολα στη λύση, ή γιατί ήταν τελικά τελείως κόντρα σε αυτό που πιστεύατε μέχρι να φτάσετε στη λύση, σε ό,τι μπορεί να ήταν, ή γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρές. Κοίταξε, είναι πάρα πολλές οι ιστορίες, ποια να πρωτοθυμηθείς και ποια να επιλέξεις. Γιατί είναι και υποθέσεις, ας πούμε, που ενώ έχουν ξεχνιαστεί, δεν έχουν βρεθεί τα πτώματα των γυναικών. Είναι και άλλες ιστορίες, είναι και του Άλεξ, είναι της Κούσογλου, αυτής της όμορφης κοπέλας, είναι η μαύρη χείρα, είναι η άλλη η χείρα, η πάλι επίσης μαύρη, μαύρο-άσπρη. Είναι τόσες και τόσες ιστορίες, πού να καταλαμβάνεις. Αλλά και αυτή του Γρεκού η πρόσφατη, του Μάριου που δεν έχει βρεθεί το πτώμα του και ανακαλύψαμε το αίμα, το πλημμένο μέσα στο αυτοκίνητο, και ενώ το αυτοκίνητο είχε δοθεί από τις αρχές στην οικογένεια. Έτσι είναι πάρα πολύ. Αλλά στον Γρεκό, αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον κτηνοτρόφο είναι ότι ενώ φαινόταν ότι κάτι έγινε μετά τα σφαγεία, βλέπαμε το αυτοκίνητο, δεν έψαξαν τόσο πολύ. Δηλαδή, βόλευε, αν θέλεις, και η εκδοχή ότι πρέπει να πήγε στα Σκόπια, γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα στην αρχή. Άρα πήγε στα Σκόπια, άρα επέλεξε τη φυγή του. Κατάλαβες, και πήγαινα κόντρα, ας πούμε, σε όλα αυτά. Πηγαίναμε κόντρα σε αυτή τη θεωρία και θέλαμε να την εδραιώσουμε, να ψάξουμε, να δούμε τι συνέχεια έχει γίνει. Αυτός ο άνθρωπος για μένα ήταν νεκρός, έτσι. Ο Γρεκός ήταν νεκρός. Δεν με πίστευε κανείς, ρε παιδί μου, πέρα από την ομάδα μας που το έψαχνε. Και οι συγγενείς του ήθελαν να μάθουν την αλήθεια. Εντάξει, πήγα στη Θεσσαλονίκη τότε. Πήγα σε τρεις χώρους και έλεγα πού θα μπορούσε να είναι. Έλεγαν μήπως είναι μέσα στα σφαγεία. Οκ, πήγα στα σφαγεία φνηδιαστικά, με βοήθησαν. Πήγα εκεί που έκαιγαν και τα κρέατα τα σφαγμένα, να δω πότε λειτουργούσε αυτό. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί. Βρέθηκα με τη γυναίκα του, μίλησα, κάναμε τον περίπατό μας, την είδα από κοντά και κουβεντιάσαμε διαφορετικά. Και άφησα τελευταίο τον έμπορο. Τον έμπορο με τον οποίο είχε τη συναλλαγή. Μιλούσαμε μαζί του στο τηλέφωνο, έτσι, και εκεί είχα γίνει σκιά, αλλά τον είχα δει από κοντά. Με το που ήρθε κατευθείαν και τον είδα και μπήκαμε στο αυτοκίνητο μετά από δική μου επιμονή, θα μ' άρεσε κάτι, δεν μ' άρεσε. Και του είπα: θα κάνουμε την ίδια διαδρομή. Δεν ήθελα να την κάνει, την κάναμε. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το σοκαριστικό σε αυτή την ιστορία, Ελένη, τώρα μια και το θυμήθηκα, δεν ξέρω αν σου τρώω και το χρόνο, όχι, αλλά είναι ιδιαίτερο. Είναι αυτά που μου λες. Είναι ότι όταν κάναμε και τη βόλτα μας και τα είπαμε και τα είπαμε, του λέω: βρε άνθρωπε, πες μια κουβέντα, γιατί μπορεί να ζει όπως λες κάπου και να εμφανιστεί, να ησυχάσετε όλοι. Δεν έλεγε. Δεν δίνει την ανάγκη να το πει. Εντάξει, άμα είναι κάπου, ας έρθει να βρεθεί να ησυχάσουμε όλοι. Μετά του λέω: θέλω να πάμε στη μονάδα σου. Μου λέει: αποκλείεται. Του λέω: θέλω να πάμε. Μου λέει: την κάμερα ξέχασε. Ήταν κάθετος. Δεν πρόλαβα να ενημερώσω και τους συνεργάτες ότι εμείς προπορευόμαστε. Και πήγαμε εκεί στη μονάδα του. Ξέρεις, καμιά φορά είναι σαν να σε τραβάει κάτι, ένα ντοκουμέντο. Και πήγα και κάθισα φόβο, πάνω. Δεν νιώθεις? Όχι, δεν ένιωθα φόβο, τίποτα. Βέβαια, ούρλιαζαν τα σκυλιά, ήμασταν οι δυο μας σε ένα χώρο περίεργο. Μου λέει: πού πας? Του λέω: πάω από πίσω εκεί. Λέει: δεν είναι τίποτα από εκεί πίσω. Λέει: έχει λάσπες, θα λερωθείς. Όχι, του λέω: και προχωρούσα και βρέθηκα πάνω από τον τάφο του Γρεκού. Και εκεί σταμάτησα. Το λέω και να τριχιάζω, δηλαδή, έτσι. Και γύρισα και τον είδα που με κοίταζε έτσι, κάπως περίεργα, έντονα. Και μου έκανε νόημα να πάω προς τα πίσω, ας πούμε, και πήγα. Μου λέει: τι άλλο θες να δεις εδώ, τι είδες, είδες, πάμε. Εκεί κατάλαβα, δεν ξέρω, ένιωσα ότι κάτι εκεί υπάρχει. Είδες λοιπόν και πήρα το ένστικτο που λέμε. Εντάξει, ναι, αλλά είχε γίνει μια πολύ βαθιά έρευνα. Καλά, έτσι. Εννοείται, δεν είπαμε ότι και πήρα έτσι. Τότε και τις αρχές, εντάξει, το ξέραν οι άνθρωποι, δεν περίμεναν από μένα και τους λέω: για μένα ο Γρεκός είναι εκεί γύρω. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε μια αλλαγή τώρα. Πάμε λίγο να δούμε το τρέιλερ που το έχετε δει να παίζει στο Μέγκα. Γιατί θέλω να μου πει. Δείτε το πρώτα και θα τα πούμε μετά.